Σημαντικέ δηλώσει έκανε ο Ερντογάν, ανακοινώνοντα καλά νέα όπω είπε ο ίδιο, σχετικά με τι εργασίε γεώτρηση φυσικού αερίου. Ο πρόεδρο Ερντογάν είπε: Προσθέσαμε το τέταρτο πλοίο μα, τον στόλο γεώτρηση. Η Τουρκία συνεχίζει ακόμη τι δραστηριότητε εξερεύνηση και γεωτρήσεων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, με τρία πλοία γεώτρηση βαθέων υδάτων και δύο πλοία σεισμική έρευνα. Το νέο μα πλοίο, σε αντίθεση με τα άλλα, είναι 7η γενιά το πιο σύγχρονο και εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι ένα ολοκένουργιο πλοίο που θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά. Υπάρχουν συνολικά πέντε πλοία της κατηγορίας αυτού του πλοίου στον κόσμο. Εμείς έχουμε πλέον το ένα από αυτά. Με το νέο μας πλοίο, το οποίο έχει μήκος 238 μέτρα και πλάτος 42 μέτρα, θα μπορούμε να τρυπήσουμε μέχρι και 3.665 μέτρα θάλασσας. Ευτυχώ έχουμε φτάσει σε μια ικανότητα να δραστηριοποιούμαστε εκτό των συνόρων τη χώρα μα με τον μεγάλο στόλο γεωτρήσεων που διαθέτουμε. Εύχομαι το νέο μα πλοίο με την τελευταία λέξη τη τεχνολογία που φέραμε στη χώρα μα να είναι επωφελέ για τη χώρα μα, το έθνο μα και τον ενεργειακό μα τομέα. Το νέο εξόχο σημαντικό στοιχείο που εισάγει η αγορά του εν από την Τουρκία είναι το πολύ μεγάλο βάθο το οποίο έχει τη δυνατότητα θαλάσσια γεώτρηση που φτάνει τα 3.665 μέτρα, καθιστώντα πλέον την Άγκυρα ικανή να τρυπήσει στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά και όχι τύπη. Διαφαίνεται λοιπόν ότι ο Ερντογάν τραβάει στο θέμα τη εξόριξη στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντα κατακόρυφα την άποψη ότι οι Τούρκοι του επόμενου μήνε είναι αποφασισμένοι να τρυπήσουν εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Ωστόσο, το νέο που δείχνει η κίνηση του Ερντογάν. Αγοράζοντας ένα υπερσύγχρονο πλοίο με δυνατότητες ενέργεια σε τόσο μεγάλο θαλάσσιο βάθος είναι ότι οι Τούρκοι δεν θα προβούν στην παραπάνω ενέργεια απλά ως αντίδραση στις προαναγγελθήσεις γεωτρήσεις πετρελαϊκών κολοσσών όπως η Exxon Mobil Total N για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης προκειμένου να περιχαρακώσουν απλά τα δικαιώματά τους στην παράνομη αόστους αλλά το πάνε όντως για εκμετάλλευση φυσικού αερίου. Η Ελλάδα από πλευρά συμμαχιών πατάει όντω πολύ γερά στα πόδια τη, χάρη στι πρόσφατε αμυντικέ συμφωνίε με οι Ηνωμένε Πολιτείε Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την εξόχω σημαντική συμφωνία για υποθαλάσσιο καλώδιο διασύνδεση Αιγύπτου-Κρήτη για παροχή ρεύματος, και τι εξαιρετικέ σχέσει με Ισραήλ, Ιταλία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και άλλε χώρε τη περιοχή. Θα πρέπει ωστόσο οι σχέσει αυτέ να μετουσιωθούν στην πράξη με τη δημιουργία Task Force Νότιο-Ανατολική Μεσογείου, με έδρα την Κρήτη από τι παραπάνω χώρε. Η λόγω Task Force θα πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα και να διαθέτει διοίκηση επιτελείο, αεροπορικέ, ναυτικέ και ειδικέ δυνάμει, καθώ επίση και κανόνε εμπλοκή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει χαλινάρι στην τουρκική επιθετικότητα, η οποία αργά μεν, σταθερά δε, συνεχίζεται παρά τις όποιες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.